Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας, ο κύριος Κροκίδης. Σας ευχαριστούμε πολύ, πρόεδρε. Καλησπέρα σας, κυρία Καραπαροκητήδη από την Καβάλα. Χαίρομαι για τα λόγια σας και εύχομαι να είναι πραγματικότητα αυτό, δηλαδή να δώσουν όθηση στον ιατρικό κόσμο, ακόμη και αν η υπόθεση, σαν υπόθεση και σαν σκάνδαλο, έχει πολύ δρόμο ακόμα, να βγάλει κάποια συμπεράσματα και να πάρει κάποιες αποφάσεις. Τόσο σαν ιατρικό σώμα, αλλά και σαν Υπουργείο Υγείας. Είσαστε από τους πρώτους, να μην πω ο πρώτος, που έχει τοποθετηθεί και δημοσίως. Δηλαδή, λέτε ότι πρέπει να καταλάβουμε κάποια πράγματα, να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα μετά από τόσα δημοσιεύματα, πληροφορίες, φήμες, έγγραφα και έρευνες. Ποια είναι αυτά τα 4-5 συμπεράσματα στα οποία εσείς καταλήγετε και μπορούμε με αυτά τα διδάγματα να προχωρήσουμε και να αλλάξουμε προς το καλύτερο, να βελτιωθούμε, εν πάση περιπτώσει? Εννοώ να πω ότι αυτό που έχετε υπόψη σας είναι κάτι το οποίο εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα το έχω δώσει στη δημοσιότητα, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για τη διαφθορά που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Δεκεμβρίου. Με αφορμή το Νοβάρτης όμως, το σκάνδαλο Νοβάρτης. Ναι. Βέβαια, βέβαια. Εντάξει, επειδή λοιπόν, σέρνεται ένα χρόνο αυτή η ιστορία. Η πρότασή μου είναι να πρέπει να αναθεωρηθεί το νομικό πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Είναι γνωστό αυτό το πλάνο ότι πολλές μεγάλες εταιρείες στα πλαίσια αυτής της υπονομαζόμενης εταιρικής κοινωνικής ευθύνης κάνουν διάφορες δωρεές. Και η συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία είναι το ενδιαφέροντος τις τελευταίες μέρες και εβδομάδες, την τελευταία τριετία μοίρασε σε 35 συλλόγους ασθενών 9,4 εκατομμύρια. Εδώ να κάνω μια παρένθεση. Δεν εκπροσωπώ 610 γιατρούς της Καβάλας. Εκπροσωπώ και ένα πολύ μεγάλο σύλλογο ασθενών. Το σύλλογο ασθενών του καρκίνου Καβάλας, που πρόσφατα βραβεύτηκε στα Health Care Business Awards στην Αθήνα. Άρα μιλάω και από την πλευρά των ασθενών. Και πραγματικά εταιρείες δίνουν και προς την κατεύθυνση των συλλόγων των ασθενών και άλλων ιδρυμάτων, προκειμένου αν θέλετε να έχουν μια καλή άποψη στην κοινωνία. Άρα είναι δημιουργούν, λέτε, δημιουργούν ένα δικό τους λόμπι με καλό, λίγα εκατομμύρια ευρώ, έχουν κέρδη δισεκατομμύρια, με όχημα συλλόγους και ομάδες ασθενών, δίνουν κάτι της, πετάνε κοκαλάκια και έχουν το δικό τους λόμπι. Και μάλιστα, και αυτό είναι βέβαια όντως καινούργιο και το υποστηρίζει και ο Υπουργός, ο κ. Ξανθός, ότι εκεί που αποφασίζονται η εισαγωγή ιδίως των καινοτόμων φαρμάκων, να συμμετέχουν και οι σύλλογοι ασθενών. Αυτό εν πρώτης δεν είναι κακό, αλλά σας λέω, με δεδομένο αυτό που ανέφερα προηγουμένως, καταλαβαίνετε ότι στο τρίγωνο Υπουργείου Υγείας που παίρνει την απόφαση, φαρμακευτικών εταιριών και συλλόγων ασθενών, καταλαβαίνετε ότι μπορεί κάποιος να πει ότι οι σύλλογοι ασθενών λειτουργούν και σαν λόμπι των φαρμακευτικών εταιριών. Και να θυμίσω τη γνωστή φράση του κολλήγου. Άθελά τους, βέβαια, έτσι. Άθελά τους. Ναι, βεβαίως. Άθελά τους. Έχουν βέβαια, τον πόνο τους, έχουν την αρρώστια τους. Κάπου να κρατηθούν. Αλλά το χρησιμοποιούν αυτό. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει επιτέλους να δώσουμε νόημα και η ιατρική κοινότητα, αλλά και το Υπουργείο από την δική του πλευρά, στα καινοτόμα φάρμακα. Τι εννοούμε σαν καινοτόμα φάρμακα? Είναι τα καινούργια φάρμακα, τα ακριβά φάρμακα, τα οποία φυσικά δημιουργούν και αντίστοιχα κέρδη. Και ας πούμε στην ογκολογία, στη ρευματολογία, σε άλλες παθήσεις, ναι και καλά πρέπει οποιοδήποτε ασθενής πρέπει να παίρνει αυτό το καινούργιο φάρμακο, το οποίο να σας πω και κάτι, δεν είναι και καλά, δεν φέρνει τα πάνω κάτω στην αντιμετώπιση μιας ασθενείας του καρκίνου ή μιας συγκεκριμένης μορφής καρκίνου. Όμως, ωστόσο, έτσι, κύριε πρόεδρε, έχουμε όλη την αίσθηση ότι το καινοτόμο, το καινούργιο είναι και πιο θεραπευτικό. Βέβαια, σε ορισμένες περιπτώσεις ναι, σε ορισμένες περιπτώσεις ναι. Και πού να το καταλάβουμε λοιπόν ποιο είναι το καινοτόμα και αποτελεσματικά φάρμακα? Αυτό είναι θέμα της ιατρικής κοινότητας, ας πούμε όταν μιλάμε για τον καρκίνο, η ελληνική εταιρεία ογκολόγων παθολόγων, ακριβώς μέσα στα πλαίσια της δράσης του και την συνεδρίων του και των συμποσίων του, ακριβώς να γίνει μια πλατιά συζήτηση για αυτά τα καινούργια φάρμακα και κατά πόσον ωφέλιμα είναι κάθε ένα. Μάλιστα. Άρα κανείς δεν ξέρει ποια είναι τα καλά καινοτόμα φάρμακα αυτή τη στιγμή, ούτε το Υπουργείο, ούτε η ιατρική κοινότητα, ούτε ο ασθενής. Βεβαίως, βεβαίως. Όχι, η πρόοδος είναι υπαρκτή, τα καινοτόμα φάρμακα είναι εδώ και χαιρόμαστε που ακόμα και τα χρόνια της κρίσης, στην Ελλάδα της κρίσης, οι Έλληνες ασθενείς, πρέπει να το πω, αυτό είναι άποψή μου, μπορεί κάποιος να διαφωνεί, είχαν πρόσβαση σε όλα αυτά τα καινοτόμα φάρμακα, στα καινούργια ογκολογικά, ρευματολογικά. Οπότε τι λέτε εσείς, πρόεδρε, δεν είναι σίγουρο όλα καλά αυτό, λέτε, τι εννοείτε? Θέλω να πω δηλαδή ότι κάτω από την πίεση
της εισόδου νέων φαρμάκων οι εταιρείες, για να έχουν και καινούργια κέρδη, πιέζουν ακριβώς με έμεσο τρόπο και την επιστημονική κοινότητα να μπει, να ανεβεί στο τρένο οποιοδήποτε καινούργιο φαρμάκου με όχι πάντα αποδεδειγμένο κλινικό όφελο. Οπότε πρέπει να επικαιροποιηθεί ο όρος καινοτόμο φάρμακο. Ακριβώς. Το δεύτερο. Ναι. Το τρίτο είναι πρέπει να εμπιστοποιηθεί κοινή γνώμη στη χρήση των καινοτόμων των γενοσύμων φαρμάκων. Τα γενώσιμα φάρμακα, τα αντίγραφα, αν θέλετε, με ένα πιο απλό λαϊκό όρο, έχουν μικρή διείσδυση στην ελληνική αγορά. Αυτό έχει πολλούς λόγους, υπάρχει μια κακή υποψία από πολλούς συμπατριώτες μας και βέβαια και από την άλλη μεριά έχουμε και τα τερκίτια των φαρμακευτικών εταιριών που αντικαθιστούν ένα φάρμακο με ένα νεότερο αλλά ενδεχομένως και δαπανηρότερο. Άρα δεν κερδίζουμε τίποτα. Τα γενώσιμα έχουμε καταλήξει, κύριε Πρόεδρε, τα γενώσιμα ναι. έχουμε καταλήξει ναι. ότι είναι καλά. Νομίζω ότι τα περισσότερα γενώσιμα φάρμακα και των ελληνικών εταιριών αλλά και των εταιριών των μεγάλων όπως είναι η Νοβάρτης, στην οποία μιλάμε, τα περισσότερα φάρμακα μπορούμε να πούμε ότι είναι αξιόπιστα και πρέπει να έχουν την εμπιστοσύνη και του Έλληνα γιατρού όπως έχουν του Γερμανού. Εγώ έχω ρίζες γερμανικές με την έννοια ότι έχω σπουδάσει στη Γερμανία και έχω πολύ καλή επαφή με την παθολογία και γενικότερα την ιατρική της Γερμανίας, αλλά και σε άλλες χώρες τα γενώσιμα έχουν ένα σημαντικό μερίδιο και ανάλογα το αντίστοιχο ασφαλιστικό σύστημα έχει το αντίστοιχο όφελος. Οπότε μπορούμε να αγοράζουμε γενώσιμα φάρμακα και όχι τα ακριβά της Νοβάρτης και άλλων πολυεθνικών για να μην τα πληρώνουμε και ακριβά. Ναι. Πρέπει να τα γράψει κάποιος γιατρός, ο οποίος συνταγογραφεί. Ο γιατρός δεν προτιμάει τα γενώσιμα, προτιμάει τις Νοβάρτης γιατί έχουν εκεί άλλες πιέσεις. Φαίνεται ότι ακόμα και βέβαια σε συνεργασία, σε αγαπητή συνεργασία, γιατί με τον ασθενή του συνδιαλέγεται καθημερινά ο γιατρός, φαίνεται ότι ο Έλληνας, δεν, και ο γιατρός αλλά και ο ασθενής, ακόμη δεν έχουν την εμπιστοσύνη στα γενώσιμα φάρμακα που θα έπρεπε να έχουν. Υπάρχει και το θέμα βέβαια, το οποίο το ξέρετε Πρόεδρε, γιατί να γράψει ο γιατρός το γενώσιμο το φθηνό και να μην γράψει τη Νοβάρτης, που η Νοβάρτης θα τον κάνει και ένα ταξιδάκι στο εξωτερικό, θα του κάνει δώρο, θα του κάνει δώρο και κανένα μηχάνημα και καμιά λέδρα γραφείο. Ναι. Το τέταρτο που προτείνω και ήδη υπάρχει από την πλευρά του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας μια σημαντική δουλειά όσον αφορά τον επανασχεδιασμό της διαβίου εκπαίδευσης των γιατρών. Δεν είναι δυνατόν η διαβίου εκπαίδευση των γιατρών και των συντηρητικών ειδικοτήτων, των παθολογικών να το πω, αλλά και των χειρουργικών να είναι στο έρμη των φαρμακευτικών εταιριών. Και σας λέω ακριβώς ότι επειδή ο γιατρός... Με απλά λόγια, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι δυνατόν οι γιατροί να εκπαιδεύονται από φαρμακευτικές εταιρείες. Να πληρώνουν δηλαδή την εκπαίδευσή τους, τη μετεκπαίδευσή τους οι εταιρείες, οι επιχειρήσεις των φαρμάκων. Ακριβώς. Είναι βέβαια, υπάρχει μεγάλη ακρίβεια. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, Πρόεδρε, να το πούμε ξεκάθαρα. Είναι μια πραγματικότητα. Η διαβίου εκπαίδευση των γιατρών γίνεται από τις φαρμακευτικές εταιρείες, δεν γίνεται από κανέναν άλλο φορέα. Και πρέπει να ξεκινήσουμε στη βάση. Δεν είναι δυνατόν εκδηλώσεις που γίνονται στην Καβάλα, στο νοσοκομείο, από τους τομείς κλπ. Να μην έχουν την αποδοχή των γιατρών. Και όταν τον μπει τον Καβαλιώτη ή τον οποιοδήποτε γιατρό της Βορείου Ελλάδος να πάει στην Τσεχία ένα τετραήμερο ή σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή πόλη, να είναι πραγματικά τρέχοντας να πηγαίνει. Και το πέμπτο, η πέμπτη πρώτη... Και το πέμπτο είναι φυσικά, μια και μιλάμε για τους επωνομαζόμενους προστατευόμενους μάρτυρες, που ήταν συνεργάτες των εταιριών από την Υπηρεσία Πολάκης, ο αναπληρωτής υπουργός, πρέπει επιτέλους να δούμε και το ρόλο, εγώ μιλάω για το ρόλο των ιατρικών επισκεπτών, που είναι, αν θέλετε, το προτεταμένο χέρι των φαρμακευτικών. Λέτε ότι οι μάρτυρες, αυτοί που είπε και ο κύριος Πολάκης, είναι ιατρικοί επισκέπτες, είναι εκπρόσωποι της Νοβάρτης. Άρα, πώς λέγονται. Δεν είναι ακριβώς ιατρικοί επισκέπτες, είναι συνεργάτες των εταιριών. Τι είναι οι συνεργάτες των εταιριών, δεν είναι διαστημικοί, δεν είναι εξωγήινοι, είναι κάποιοι που σχετίζονται με το πλασάρισμα των φαρμάκων. Ποιοι είναι αυτοί, οι ιατρικοί επισκέπτες λέγονται. Πρέπει να δούμε το ρόλο του. Εγώ υπολείπτομαι και συνεργάζομαι με όλους αυτούς πολύ καλά, γιατί είναι εργαζόμενοι, σκληρά εργαζόμενοι και κακά αμοιβόμενοι τις περισσότερες των περιπτώσεων. Με πιέσεις, γιατί
οι φαρμακευτικές εταιρείες, μιλάμε, δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα, η ρίστο είναι παρόδο, κυρία Καραπαγιακή. Φυσικά. Να το πούμε αυτό. Και ζητάνε νούμερα από τους ιατρικούς επισκέπτες, είναι σκληρά εργαζόμενοι, αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να δούμε και το ρόλο τους ακριβώς πάνω σε ένα καινούργιο πλάνο. Πρόεδρε, εσείς θεωρείτε ότι εμπλέκονται πόσοι γιατροί στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή με το σκάνδαλο Νοβάρτης? Λέγεται, ναι, ακριβώς το λέμε εδώ και μήνες, ότι 4.000 γιατροί. Δεν είναι εδώ. Όχι, πρέπει να είναι πάνω από 4.000. Πρέπει να είναι πολύ περισσότεροι. Ναι, αλλά προσέξτε τώρα. Υπάρχει πιθανότητα μετά από όλη αυτή τη διαδικασία, ναι, οι πολιτικοί οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται, προσέξτε, φέρονται να εμπλέκονται, φυσικά. Να βγουν αυτό που λέμε την καθομιλουμένη λάδι και να την πληρώσουν όχι με κάτι αξιόλογο οι 4.000 και πλέον γιατροί, αλλά η ιατρική κοινότητα της Ελλάδος στο σύνολό της, μια και προσβάλλεται η αξιοπρέπειά τους και η αξιοπρέπειά μας. Όλοι μπαίνουμε στο ίδιο καλάθι, ότι όλοι τα πιάνουμε, ότι όλοι με την Νοβάρτης ή με την κάθε Νοβάρτης πηγαίνουμε τα ταξιδάκια και ούτω καθεξής. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλήγμα και για την ελληνική κοινωνία στο σύνολό της, κυρία Καραπαναγιωτίδου. Άρα, η νέν πολιτική αίτησή μου είναι ότι θα βγουν λάδι, αλλά η ρετσινιά στους γιατρούς, στους 4 και πλέον, αλλά και στους 65.000 γιατρούς θα παραμείνει. Και αυτό είναι εκείνο που πρέπει. Με πονάει εμένα σαν γιατρό, σαν μαχόμενο γιατρό στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας και σαν πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας. Θεωρείτε ότι θα την πληρώσουν οι μικροί εντός εισαγωγικών τα βαποράκια και όχι οι διακινητές εντός εισαγωγικών? Κάπως έτσι. Βέβαια, υπάρχουν βέβαια και ανάμεσά μας κάποιοι, ναι, οι οποίοι έχουν πολύ καλές σε εισαγωγικά σχέσεις με τις φαρμακευτικές εταιρείες, αυτό που ονομάζουμε αγκλησίες για να καταλαβαίνουμε, οι opinion leader, οι opinion maker. Ναι. Στα συνέδρια αυτοί που το καινούργιο φάρμακο θα το πλασάρουν, που όσο πιο μεγάλο καθηγητή και πρικισμένο φέρει στο δορυφορικό σου συμπόσιο, τόσο περισσότερο περιμένεις να έχεις. Πάντως το FBI στα σχετικά έγγραφα αναφέρουν ή φωτογραφίζουν τα τρία στελέχη, γιατί είναι 6 μάρτυρες, 3 εκτός και 3 εντός. Αναφέρουν το χώρο της επικοινωνίας της Νοβάρτης, όχι μόνο των ιατρικών επισκέπτων, των ανθρώπων διαμορφώνουν δηλαδή την εικόνα, τα συμπόσια που λέτε, τα συνέδρια κτλ. Πάντως υπάρχουν και συμβόλαια, η Νοβάρτης είχε υπογράψει συμβόλαια με τους γιατρούς στη χώρα, τα οποία συμβόλαια θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα θα βγουν και αυτά στη φόρα, έτσι δεν είναι? Εγώ προσωπικά, αλλά και σαν σύλλογος, εμείς μιλάμε για τη διαφθορά ανοιχτά. Όταν μας παίρνετε τηλέφωνο, δεν κλείνουν τα τηλέφωνα. Ναι. Αυτό μας κάνει διαφθορά. Καλά, μην το λέτε, πρόεδρε. Αυτό έχω πάρει και άλλους γιατρούς, αλλά δεν τα σηκώνουν. Μην το λέτε. Μιλάτε μόνο για εσάς. Μιλάμε στην Καβάλα, αλλά πρέπει ακριβώς να ανοίξει την φάκελη. Η ιατρική σύλλογη, αυτή τη στιγμή να σας πω κάτι, και όχι μόνο της Καβάλας, αλλά και όλοι οι σύλλογοι, ασχολούνται με ένα άλλο σκάνδαλο της ιδεογράφης των επιθεμάτων. Έχουν διαδικασίες και για τους γιατρούς του ΕΣΥ, στα αρμόδια όργανα, στα διοικητικά συμβούλια, στα πειθαρχικά όργανα, αλλά και στα πειθαρχικά όργανα. Τι ακριβώς είναι αυτό, γιατί δεν το ξέρω, πέστε μου λιγάκι. Είναι το σκάνδαλο με τις συνταγογραφίες των επιθεμάτων. Επιθεμάτων. Κατακλείσουν. Ναι. Είναι πραγματικά. Δεν είναι όμως της ίδιας τάξης, των ίδιων ποσών. Οι επιπτώσεις μπορώ να πω. Καλά, θα το ψάξουμε και αυτό με τα επιθέματα. Λίγο να μείνουμε λίγο, πρόεδρε, λίγο, πρόεδρε, στα 16 εκατομμύρια εμβόλια το 2008. Αύριο θα δώσει και συνέντευξη που μαθαίνω ο κύριος Αβραμόπουλος. Είχαμε ανάγκη από 16 εκατομμύρια εμβόλια σε μια χώρα 11 εκατομμυρίων κατοικών. Εδώ θα πω κάτι και θα πρωτοτυπήσω και θα βρω με την πλευρά του κ. Αβραμόπουλου. Τότε όταν πάθηκε η απόφαση δεν ξέραμε το τι θα συμβεί. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης της διενέργειας και της προμήθειας από το κελπνό, το οποίο βάλετε, και πρέπει ακριβώς να διερευνηθεί ακριβώς το τι γίνεται και τι έγινε ακριβώς στο κελπνό. Αλλά σε αυτό το τομέα εγώ το λέω και είμαι κόντρα, γιατί ασχολούμαι και τις λοιμώξεις. Θεωρώ ότι τότε όταν είχε πάρθει αυτή η απόφαση ήταν σωστή η απόφαση. Γιατί ακριβώς δεν ξέραμε το τι θα μας ξημέρωνε ακριβώς. Μπορεί να πέσαμε έξω, αυτό είναι άλλο θέμα. Μα υπήρχαν και εμβόλια με ημερομηνία λήξης, δηλαδή τα πετάξαμε, δεν τα κρατήσαμε. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πάντως η προμήθεια που έγινε ακριβώς έγινε καλώς, εννοούμενα μετά από εισηγήσεις δηλαδή ειδικών γιατρών που έπρεπε να τις κάνουν, γιατί δεν ξέραμε πώς θα εξελιχθεί η λίμωξη. Να σας πω κάτι. Ιδίως επειδή μιλάμε πολύ τις τελευταίες ώρες και με αφορμή τις καταθέσεις των τριών μαρτύρων
για την τιμολόγηση των φαρμάκων. Στα αρμόδια όργανα από την τιμολόγηση των φαρμάκων δεν συμμετέχουν γιατροί. Δεν συμμετέχουν γιατροί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό οι γιατροί δεν φταίνουν για την τιμολόγηση των φαρμάκων. Ναι, αλλά υπάρχει εισήγηση γιατρών για την αναγκαιότητα των εμβολίων. Δεν μπορεί να παίρνει η απόφαση ο Υπουργός Οικονομικών μόνος του. Βεβαίως, έχει ευθύνη λοιπόν η ιατρική και επιστημονική κοινότητα. Βεβαίως. Υπάρχει από την αρμόδια επιτροπή εμβολιασμού που προτείνει ένα εμβόλιο. Είναι γνωστή η ιστορία αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα. Ένα εμβόλιο για το μενιχειοδόκοκο το οποίο δεν έχει μπει ακόμα και πιέζουν ακριβώς να μπει τόσο οι επιστημονικοί φορείς όσο και σύλλογοι γονέων κ.ο.κ. Αλλά σας λέω ότι η προσωπική μου άποψη, μπορεί να κάνω λάθος, τότε όταν πάθηκε η απόφαση για την προμήθεια των εμβολίων, γιατί δεν ξέραμε πού θα μας βγάλει, ήταν σωστή. Σας ευχαριστούμε πολύ.